Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τετάρτη, 9 Ιουλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Θράκης. Η πρώτη είδηση, όπως και η δεύτερη, έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Νεκρός βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ένας 41χρονος μουσουλμάνος μέσα στο αυτοκίνητό του σε μάρδαρο οικοδομικών υλικών που βρίσκεται στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ασωμάτων. Μεγάλη αστυνομική δύναμη, άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας και ο ιατροδικαστής κ. Κυφνίδης μετέβησαν στην περιοχή αποκλείοντάς την, προκειμένου να διεξάγουν τις έρευνες και ο ιατροδικαστής αντίστοιχα την δική του εξέταση. Σύμφωνα με όσα στοιχεία συνελέγησαν, ο άνδρας εργάζονταν ως νυχτοφύλακας στην επιχείρηση την οποία και εντοπίστηκε το πτώμα του. Μετά την ιατροδικαστική εκτέθεση φαίνεται ότι έφερε χτυπήματα σε όλο το σώμα και οι ενδείξεις δείχνουν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ληστεία, όμως όλα τα ενδεχόμενα ερευνούν. 49χρονος μουσουλμάνος, κάτοικος Κομωτινής, βρέθηκε νεκρός την Τετάρτη το πρωί σε μάντρα οικοδομικών υλικών που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Κομωτινής Ασωμάτων. Ο άτυχος άνδρας, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εργαζόταν ως νυχτοφύλακα στην επιχείρηση, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Νίκο Κυφνίδη, έφερε χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ληστεία. Σήμερα το πρωί βρέθηκε δολοφονημένος ο κύριος Λατίφ Αμέτ, το Αμέτ, στο τρίτο χιλιόμετρο Κομωτινής Σώστης. Μετά την αυτοψία τον έφεραν εδώ στο νεκροτομείο Κομωτινής, που εγώ προσωπικά διαπίστωσα ότι έχει συντριπτικά κατάγματα των οστών του κρανίου, κάταγμα σπονδυλική στήλη, στήλης, ρήξη σπληνός, ύπατος, κατάγματα πλευρών, συνεπή άγριου ξυλοδαρμού που προήγηθηκε τότε. Περίπου η ώρα έναρξης ήταν 11 η ώρα χθες το βράδυ. Τώρα έχουν ληφθεί βιολογικά υγρά, δείγματα, νύχια. Είχαμε περίπτωση ανθρωποκτονίας χθες αργά το βράδυ στην περιοχή Κομωτινής. Οπότε αυτό σημαίνει, κύριε Κυφνίδη, ότι δεν ήταν απλά τα πράγματα. Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε πολύ πριν καταλήξει. Ναι. Εκτός από αυτό ήταν δεμένα τα χέρια του και τα πόδια. Τα χέρια του ήταν πίσω δεμένα και πόδια κανονικά. Στο σημείο έσπευσε μεγάλη αστυνομική δύναμη, άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Νίκος Κυφνίδης. Και από την ανθρωποκτονία, από πρόφεση, να περάσουμε τώρα σε μία αναζήτηση, η οποία μας απασχόλησε ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απριλίου. Νεκρός λοιπόν βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο 77χρονος ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί τη Μεγάλη Πέμπτη και αγνοούνταν. Άμεσα έσπευσαν η 4η ΕΜΑΚ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ στο ποταμό Βοσβόζη, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του οικισμού της Παραδημής, όπου εκεί εντοπίστηκε αρχικά κοντά στις 9.30 το βράδυ το αυτοκίνητο του εξαφανιστέντος. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ λοιπόν, και ίσως πιο αργότερα, εντοπίστηκε το πτώμα του άτυχου ηλικιωμένου άνδρα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κομωτινής σε κατάσταση αποσύνθεσης. Εκεί έγινε, συντάχθηκε και η ιατροδικαστική έκθεση. Νεκρός βρέθηκε την Τετάρτη το πρωί ο 77χρονος που είχε εξαφανιστεί την Μεγάλη Εβδομάδα. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βρέθηκε στον ποταμό Βοσβόζη, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του οικισμού της Παραδημής. Ναι, ειδοποιηθήκαμε ψες το βράδυ από την ασφάλεια ότι υπάρχει κάποιο όχημα μέσα σε ένα χύμαρο μετά το βιολογικό καθαρισμό. Ήρθε όχημα της υπηρεσίας μας και άνδρες, δύο οχήματα και άνδρες. Έγινε έλεγχος του οχήματος, δεν βρέθηκε μέσα κάποιο άτομο. Από τις πινακίδες συμπεραίναμε ότι θα ήταν κάποιο άτομο που είχε χαθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, γύρω στον Απρίλιο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κίνητρο άλλες ενέργειες και σήμερα το πρωί μας έγινε σήμα από την ασφάλεια να συνδράμουμε και να βρεθεί, αν θα βρεθεί κάποιο άτομο. Συνδυασμένες προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομωτινής, της 4ης ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Ομάδας Διάδοσης, βρέθηκε ένα άτομο, ένα πτώμα αυτή τη στιγμή και γίνεται διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής για να γίνει νεκροψία.
Και το άλλο περιστατικό, έχουν φέρει τον κύριο Μπόλιο Απόστολο που έχει εξαφανιστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα 17 Απριλίου του 2014 σε πλήρη αποσύνθεση, έτσι όπως τον βρήκαν σε ένα ποτάμι. Τώρα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για περισσότερες λεπτομέρειες και διαπίστωση της αιτίας του θανάτου. Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε τώρα και στα ζητήματα που αφορούν στη μικρή ΔΕΗ. Συνεχίζονται οι αγώνες των εργαζομένων της ΕΤΕ ΔΕΗ και του Σπάρτακου ΑΕΣ Κομωτινής ενάντια στην πώληση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ με διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων, όπως ήδη έχουμε αναφέρει από την Δευτέρα, όπως αυτή της σημερινής διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στις 3 από τον αντίστοιχο σταθμό, υποσταθμό της Κομωτινής. Ας δούμε λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΕΤΕ ΔΕΗ ΑΕΣ Κομωτινής καθώς και του Σπάρτακου ΑΕΣ Κομωτινής στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από τον ΑΕΣ Κομωτινής με αφορμή την επικείμενη ψήφιση του νοσηδίου για την πώληση της μικρής ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίησή της. Σήμερα λοιπόν ψηφίζεται το νομοσχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Πράγμα που σημαίνει ότι με την ψήφιση του σημερινού νομοσχεδίου για εμάς, όπως έχουμε εξηγήσει στην κοινωνία, το κοινωνικό αγαθό του ρεύματος περνάει στα χέρια του ιδιώτη. Μπορεί να μην γίνει άμεσα, μπορεί να χρειαστούν 1-2 χρόνια, αλλά για μας σημαίνει μπαίνει εδώ τελεία στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα. Εμείς δώσαμε έναν αγώνα να εξηγήσουμε στον κόσμο της τοπικής κοινωνίας αλλά και πανελλαδικά μέσω των πανελληνίων σωματείων μας της ΔΕΗ του τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη. Νομίζω το εξηγήσαμε επαρκώς και από εδώ και πέρα η ευθύνη είναι και στους βουλευτές, τους 51 οι οποίοι θα το ψηφίσουν σήμερα, κατά πως φαίνεται δηλαδή, αν δεν υπάρχει καμιά έκπληξη, αλλά και στον κόσμο ο οποίος τώρα πια ξέρει. Κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να πει ότι δεν ενημερώθηκε για το τι θα σημαίνει αυτή η αλλαγή στο ειδικτυσιακό καθεστώς της εταιρείας. Θέλουμε να προειδοποιήσουμε τον κύριο Σαλτούρο, τον κύριο Κοντό, όπως και τον κύριο Χατζη Οσμάν, οι οποίοι είναι μέσα στο πρώτο θερινό τμήμα που θα ψηφίσει, θα πάρει αυτή την απόφαση, ότι εμείς θα είμαστε εδώ για να τους θυμίζουμε κάθε φορά που θα συμβαίνει μια ανομαλία στο χώρο του ηλεκτρισμού, ότι ήταν και αυτοί συνυπεύθυνοι ψηφίζοντας αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό μένει να το δούμε. Ο ιδιώτης έχει πολλά σχέδια. Κοιτάξτε, η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία. Έτσι, σαν εταιρεία οφείλει να κοιτάξει το μέλλον της και καλώς κάνει επενδύσεις και στη Βουλγαρία και οπουδήποτε. Το θέμα είναι ποιος της επιβάλλει να μην κάνει αυτές τις επενδύσεις εδώ στον τόπο μας. Και αυτό το έχουμε εξηγήσει, νομίζω. Το εργασιακό μας μέλλον, σύμφωνα με αυτά που γράφονται στο νομοσχέδιο και με αυτά που μας διαβεβαιώνουν, δεν κινδυνεύει. Για τα επόμενα 5 χρόνια θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ίδια πράγματα που ισχύαν μέχρι τώρα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν το πιστεύω, θα σας πω ότι δεν το πιστεύω, γιατί η κυβέρνηση έχει δείξει δείγματα στα οποία φανερώνει ότι δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Αλλά και αυτό δεν είναι το θέμα μας. Έτσι, το τι θα κάνουμε εμείς με τον ιδιοκτήτη, τον όποιον, τον δημόσιο, τον ιδιοκτήτη κτλ. Αφορά τους εργαζομένους, δεν είναι θέμα του κόσμου. Ο κόσμος, αυτό που αφορά τον κόσμο είναι πόσο θα πληρώνει το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, το οποίο, ξαναλέω, δεν μπορεί να λείψει από κανέναν. Στη παράσταση της διαμαρτυρίας συμμετείχε και ο Σύλλογος Εργαζομένων Σπάρτακος ΑΕΣ Κομωτινής, το σύνολό του 82 εργαζόμενοι. Εγώ ήθελα να πω να τελειώνει επιτέλους αυτή η κοροϊδία της συγκυβέρνησης, το ότι πουλάει τη μικρή τη ΔΕΗ για να κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ που απομένει. Αυτό είναι ψέματα, γιατί πριν 2 μήνες βγήκε στις αγορές σαν ΔΕΗ, ήθελε να αντλήσει 500 εκατομμύρια και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον με 3,5 δις και γι' αυτό πέσαν τα επιτόκια και πήρε 700 εκατομμύρια ΔΕΗ. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να τελειώνει. Και κάτι άλλο, από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα που ακούσαμε, ότι θέλει με το ζόρι να το ψηφίσει, γιατί άκουσα ότι μετέφερε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη από το τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής στο πρώτο θερινό τμήμα. 14 άτομα πρώην δημοτικοί αστυνομικοί μετατάχθηκαν ως σοφρονιστικοί υπάλληλοι στο αντίστοιχο σοφρονιστικό κατάστημα της Κομωτινής. Από αυτούς προσήλθαν μόνο οι 5, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έφυγαν οι 2 για να παραμείνουν τελικά μόνο 3 γυναίκες για την ως σοφρονιστικό προσωπικό στο κατάστημα κράτησης και έτσι όπως σημειώνουν οι συνδικαλιστές, το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού παραμένει άλυτο στο σοφρονιστικό κατάστημα της Κομωτινής.
Πραγματοποιήθηκε η μετάταξη 14 πρώην δημοτικών αστυνομικών ζώνων σωσοφρονιστικών υπαλλήλων στο κατάστημα της Κομοτήνης, από τους οποίους ήρθαν μόνο οι 5 και από αυτούς έφυγαν οι 2, για να μείνουν μόνο 3 γυναίκες για την ιστορική φύλαξη. Και έτσι το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στις δικαστικές φυλακές Κομοτήνης παραμένει άλυτο. Όταν έγινε η προκήρυξη για να έρθουν και διαλύθηκε η δημοτική αστυνομία, ήταν να έρθουν 14 εσωτερικοί δημοτικοί αστυνομικοί για να μπουν στις φυλακές. Αλλά στην πορεία μας ήρθαν 5, οι 2 φύγανε και έχουμε μείνει με 3 γυναίκες οι οποίες είναι από την Καβάλα. Τεράστια ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι ένας εμπεγμός κατά των υπαλλήλων. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αν στην πορεία με την οριστική κήρυξη των πινάκων θα επανδρωθεί το κατάστημα της Κομοτηνής και με τους 14 με τους οποίους είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Διοικητικής και Μεταρρύθμισης ότι θα έρθουν στο κατάστημα. Αλλιώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κοπελιά που μας ήρθε η μία ήρθε από το Δήμο Γλυφάδα στην Αθήνα. Οι άλλες 2 ήρθαν από το Δήμο της Καβάλας. Το αφορά μόνο τους εξωτερικούς φρουρούς, όχι τους εσωτερικούς. Οι εσωτερικοί δεν κάνουν καμιά εκπαίδευση. Κατευθείαν έρχονται και αναλαμβάνουν καθήκοντα μέσα εσωτερικής φύλαξης. Δεν γίνεται εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή ήρθαν 10 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί για την εξωτερική φρουρά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται στο κέντρο κράτησης που είναι έξω από την Κομοτήνη, στο 5ο χιλιόμετρο. Δημοτικοί αστυνομικοί δεν ήρθαν. Η περιπληθώρα κρατουμένων υπάρχει μεγάλη. Και αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει μια σχετική φύλαξη είναι μόνο να το λέμε φύλαξη. Δεν υπάρχει φύλαξη. Με τα σημαντικά ζητήματα του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομοτηνής ασχοληθούμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Όπως είναι γνωστό από σχετικά δελτία τύπου, τα οποία και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να πληροφορηθούμε λεπτομέρειές τους, ο βουλευτής Ροδόπης, ο κύριος Τηλιανίδης, επισκέφτηκε το νοσοκομείο Κομοτηνής και με συνάντηση με τους εργαζόμενους αλλά και με τον διοικητή. Εκεί δεσμεύτηκε απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα που συνεχίζουν να αποτελούν πληγές για το νοσοκομείο. Πάμε να τον συναντήσουμε λοιπόν και να θέσουμε ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Θεολογή. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια συνάντηση αυτή, η οποία δεν χαρακτηρίστηκε από την δημοσιότητά τη. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος πληροφορηθήκαμε την επίσκεψη. Καταρχήν, να σου πω ότι έχει κουραστεί και το εργασιακό προσωπικό του νοσοκομείου μας, αλλά και η τοπική κοινωνία επί πολλά χρόνια να ακούει πρωτοβουλίες ή πρωτοβουλειών και να μην βλέπει αποτελέσματα. Και αυτό είναι απόλυτη επίγνωση του καθενός μας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα πριν από μερικές εβδομάδες να επισκεφτώ το νοσοκομείο και να έχω περίπου 3 ώρες σύσκεψη με τη διοίκηση, αλλά και με το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν δίστασα να ακούσω και τις κριτικές και να καταγράψω και τα προβλήματα. Το διατάφτα αυτή τη πολύ ωραία σύσκεψη ήταν ότι όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι εκεί και όλες οι ομάδες εργαζομένων, αλλά και η διοίκηση συνολικά, μου κατέθεσαν στο τέλος επιμελημένα υπομνήματα, περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση και λέγοντας ποιες είναι οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν παρά την δύσκολη συγκυρία και παρά την κρίση. Έχουμε την εντύπωση κάποια στιγμή, όταν μιλούμε για το Σεισμανόγλου Νοσοκομείο Κομοτηνής, ότι πρόκειται για χρόνια προβλήματα τα οποία δεν βρίσκουν τη λύση τους. Τελικά, εσείς εστιάσατε σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία και προωθήσατε αρμοδίως και στη συνάντησή σας που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό. Κοιτάξτε, εγώ δεσμεύτηκα, καταρχήν άκουσα. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στις μέρες μας για τους πολιτικούς αποτελεί είδηση. Άκουσα και έτσι με σεβασμό και όλες τις κριτικές όπως σας είπα, αλλά και όλες τις προτάσεις. Στη συνέχεια, μέσα από τα υπομνήματα, συνεργάστηκα με τους φίλους και συνεργάτες του γραφείου μου, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Και δεσμεύτηκα έναντι των εργαζομένων, του προσωπικού αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ότι θα αναλάβω κάποιες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές ήταν 2 ειδών. Η μία ήταν κοινοβουλευτικά και η δεύτερη ήταν άμεσα πολιτικά. Κοινοβουλευτικά, λοιπόν, όπως γνωρίζετε, κατέθεσα σχετική ερώτηση χθες προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Εργασίας, δηλαδή τα 3 υπουργεία που εμπλέκονται στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και στην προοπτική του νέου νοσοκομείου. Και στη συνέχεια, όπως επίσης είχα δεσμευθεί, επισκέφθηκα προγραμματισμένα τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας ή επιδιώκοντας απαντήσεις, λύσεις και κινήσεις σε όλα τα θέματα τα οποία περιγράφονται μέσα στην ερώτηση, παραπέμποντας σε αντίστοιχα έγγραφα ή υπομνήματα που έχει κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου κατά καιρούς προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Τώρα, θεματικά να σας πω τι εμπεριέχει αυτή η παρέμβαση. Πρώτον, είναι τα θέματα προσωπικού.
οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, που έχουν ως αποτέλεσμα ή να υπολειτουργούν κάποιες κλινικές ή κάποιες άλλες να έχουν κλείσει. Και βεβαίως να διακυβεύεται και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί, λειτουργεί χάρη στην ευσυνειδησία του προσωπικού, το οποίο πραγματικά δίνει τον καλύτερό του εαυτό, αποστερούμενο τα στοιχειώδη δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Να πω ότι αυτό το νοσοκομείο είχε φτιαχτεί πριν πολλά χρόνια, προγραμματισμένο να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της Ροδόπης, δηλαδή περίπου 110.000 κατοίκους. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετο όγκο. Πρώτον, διότι η διάνοιξη των συνόρων έφερε περισσότερους επισκέπτες από όσους υπολόγιζε η περιοχή. Δεύτερον, διότι εξυπηρετεί το μεγάλο όγκο των φοιτητών που διαμένουν στην Κομωτινή. Τρίτον, διότι καλύπτει και τις ανάγκες των παρανόμων μεταναστών που ή συλλαμβάνονται και τους παρέχονται οι πρώτες υπηρεσίες ή διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας που υπάρχουν στην περιοχή μας. Όλο αυτό πολλαπλασιάζει τον όγκο της δουλειάς, ενώ έχει μειωθεί θεαματικά το προσωπικό. Και έτσι πέφτει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αυξάνεται η επικινδυνότητα. Και βεβαίως αυτό έχει επιπτώσεις ακόμα και στις λειτουργίες καθημερινές των ίδιων των εργαζομένων, πολλοί εκ των οποίων, είτε γιατροί είτε νοσηλευτές κτλ., δεν μπορούν να πάρουν ούτε τις νόμιμες άδειές τους και τα ρεπό τους. Υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησης, είναι η δεύτερη κατηγορία, των αμέσων υλικών και κυρίως της τεχνολογικής υποδομής, η οποία είναι πεπαλαιωμένη και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Κατέθεσα στον Υπουργό αντίστοιχο υπόμνημα με τα μηχανήματα, την ημερομηνία, αν θέλετε, προμήθειάς τους, κατασκευής τους, το κόστος τους και ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Επίσης, προς τον Υπουργό Εργασίας απευθύνεται η ερώτηση και θέτει το θέμα της κοινωνικής απασχόλησης, διότι έτσι μπορεί να καλυφθούν κάποια δευτερεύοντα κενά που διευκολύνουν όμως τη λειτουργικότητα. Και τέλος, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Υγείας, το θέμα της κατασκευής του νέου νοσοκομείου, που όπως γνωρίζετε είχαμε τελειώσει τη μελέτη του, είχαμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 66 εκατομμυρίων ώσπου να ολοκληρωθεί το έργο εντελώς και είχαμε φτιάξει και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δηλαδή δημοπράτησης, ανάθεσης, υλοποίησης και παράδοσης. Αυτό λοιπόν, επειδή ακόμα είναι στον αέρα, παρότι το έργο έχει ενταχθεί, ζήτησα από τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Ανάπτυξης να μου ορίσουν με πολύ σαφή τρόπο ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί με αυστηρότητα. Όλα αυτά απαντούν ενδεχομένως ή οι διαρθρωτικές κινήσεις ή όλες αυτές οι βήμα προς βήμα διευκρινήσεις και επιλογές σε αυτό το οποίο πλανάται ως είδηση, όχι ως ερώτημα, ως διαπίστωση κάποιες στιγμές, ότι δηλαδή αποδυναμώνει το σημανόμενο νοσοκομείο Κομωτινής και φαίνεται σιγά σιγά να συνδέεται με κάποιον τρόπο μόνο να αποτελέσει παράρτημα, δηλαδή του αντίστοιχου πανεπιστημιακού, με συγχωρείτε, νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Έχετε τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό. Όμως, επειδή... αυτό είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει παλιότερα, στο πλαίσιο ενός καλλικράτητης υγείας. Τότε είχαμε αντισταθεί όλοι και είπαμε ότι θα πρέπει και στην Κομωτινή να υπάρχει ένα νοσοκομείο που να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες. Είναι πιο και νομίζω ότι επετεύχθη αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, είχαμε ξεκινήσει και την κατασκευή, τον προγραμματισμό της κατασκευής του νέου νοσοκομείου, αποτρέποντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή όμως τα προβλήματα έχουν ακόμα πιο επίγοντα χαρακτήρα, διότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι αριθμοί ιατρών. Δεν υπάρχει ο αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού στοιχειώδης για να μπορεί να λειτουργήσουν οι κλινικές. Υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί και κλινικές οι οποίες έχουν κλείσει λόγω ελλείψεως προσωπικού. Και βεβαίως με τους επικουρικούς και με τις μετατάξεις και τα λοιπά καλύψεις κάποια κενά, αλλά δεν μπορείς να στηρίξεις την λειτουργία ενός νοσοκομείου μόνο σε αυτό. Χρειάζεσαι την κάλυψη οργανικών θέσεων. Έχουμε πολλές συνταξιοδοτήσεις. Έχουμε πολλούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ, επειδή η καταγωγή τους είναι από εδώ, αλλά δεν τους διευκολύνουν. Ενώ αντιστοίχως έχουμε πάρα πολλούς που φεύγουν από εδώ και μερικές φορές και η κατανομή δεν γίνεται με δίκαιο τρόπο του προσωπικού. Αυτά όλα ήθελα να αποσαφινιστούν. Γι' αυτό το λόγο τα αποτύπωσα και επισήμως στο χαρτί της κοινοβουλευτικής μου παρέμβασης, το οποίο δημοσιοποιήθηκε, και την ίδια ώρα πήγα στον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας του να συγκαλέσει σύσκεψη επ' αυτού, να φωνάξει τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την κάθε ενότητα της παρέμβασής μου
και να προσπαθήσει όχι μόνο να μου δώσει μία απάντηση τυπική, αλλά να μου δώσει όσο το δυνατόν καλύτερες, πληρέστερες, οριστικότερες λύσεις για την λειτουργία του νοσοκομείου. Το θέμα λοιπόν για μένα έχει ανοίξει, όπως είχα υποσχεθεί και στους εργαζόμενους και όπως όφυλα να κάνω και ενώπιον της τοπικής κοινωνίας, και από εδώ και πέρα θα παρακολουθείτε από όλους μας, σε συνεννόηση πάντοτε και σε συντονισμό με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο του νοσοκομείου και το διοικητικό του συμβούλιο, αλλά και με τους εκπροσώπους όλων των κλάδων εργαζομένων, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, τον κύριο Ναλμπάντη, και τη διοίκηση που άμεσα ανταποκρίθηκαν με την υποβολή συνολικού υπομνήματος, αλλά και τους εργαζόμενους, και τους ιατρούς και τους νοσηλευτές και το παραϊατρικό προσωπικό και το διοικητικό, διότι μου έδωσαν με σαφήνεια να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο επήγει, πού πρέπει να επιμείνουμε και πόσο γρήγορα πρέπει να κινηθούμε για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης να πω, για να υπάρχει και πληρότητα της εικόνας, ότι ο Υπουργός Υγείας, με τον οποίο είχαμε επίσης μακρά συνάντηση εργασίας, μου υποσχέθηκε ότι θα συγκαλέσει, όπως σας είπα, στις σκέψεις και θα προσπαθήσει να μου δώσει άμεσα όχι απλά απαντήσεις αλλά λύσεις εκεί που μπορεί, παρά το ότι η κρίση έχει πλήξει βάναυσα τον χώρο της υγείας και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και εκεί περιορισμοί στις δαπάνες. Εκ της υφιστάμενης δύναμης θα κοιτάξει, μου είπε, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άρα εμείς επιμένουμε για ένα λειτουργικό νοσοκομείο. Και να πω και κάτι. Εάν αφαιθεί το νοσοκομείο αυτό και ο συνολικός όγκος εξυπηρετουμένων περάσει πάνω στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, που ούτως ή άλλως εξυπηρετεί πάνω από 130.000 πολίτες, αντιλαμβάνεστε ότι θα παραλύσει και αυτό και η ποιότητά του θα κλονιστεί σοβαρά. Εδώ πρέπει να διαφυλάξουμε το ρόλο του Πανεπιστημιακού ως ενός εξειδικευμένου νοσοκομείου, να αναπτύξουμε τον ρόλο του τοπικού νοσοκομείου με πληρότητα για να αποφύγουμε δυσάρεστα συμβάντα και παράλληλα να ζητήσουμε και από την επιστημονική κοινότητα του Δημοκρητίου, δηλαδή του Πανεπιστημιακού, να βοηθήσει στην αναβάθμιση με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου της Κομωτινής. Αυτή είναι η πλήρης προσέγγιση του θέματος. Τι εικόνα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Για το νέο νοσοκομείο, τι θα μπορούσαμε να πούμε, στο περιθώριο μιας κουβέντας που αφορά στην υγεία. Για το νέο νοσοκομείο, εξήγησα όλη την διαδρομή του έργου μέχρι τώρα στον Υπουργό. Του είπα ότι ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή, αφού κατέστη αδύνατο να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις το παλιό, λόγω του ότι βρέθηκαν σοβαρά προβλήματα στατικό του στο κτίριο. Και προχώρησε με σχετικά γρήγορους ρυθμούς η προετοιμασία της μελέτης, η έγκριση της μελέτης, η έγκριση των δαπανών, τα 66 εκατομμύρια, η ένταξη του έργου και η υπογραφή, ας το πούμε έτσι, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την Περιφέρεια, που είχε την αρμοδιότητα. Τώρα, επειδή άρχισαν να επανεξετάζουν όλους αυτούς τους φακέλους, επέμεινα ότι θα πρέπει να παρέμβει ο ίδιος, ώστε να εμείνουμε σε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, να βγει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως το είχαμε φτιάξει σε κοινή σύσκεψη μαζί με τους φορείς της περιοχής τότε στην Αθήνα, και να παρακολουθούμε όλοι με αυστηρότητα την τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Αναμένω τώρα την ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του κ. Βορύδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα πολιτικό θέμα, το οποίο προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορά στο περιεχόμενο της ένστασης κατά της εκλογικής διαδικασίας, την οποία και κατέθεσε τελικά ο πρώην δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Ιάσμου, ο κύριος Κυριάκος Αμούντζας. Τον έχουμε απόψε κοντά μας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτζάνα Λιθράκης. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Θα πρέπει να πω ότι κοπίασα πολύ για να σας βρω, τουλάχιστον να αποσπάσω μία δήλωσή σας για τις προθέσεις σας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σεβάστηκα την άποψή σας ότι θα πρέπει να μιλήσουμε μετά και τις πράξεις, με αφορμή και την συγκεκριμένη ένσταση την οποία καταθέσατε. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα να επισυμβεί. Και θα πρέπει να σημειώσω ότι ήταν μεγάλη πίεση για μένα και ζωηρό το ενδιαφέρον, και σας το μετέφερα και στο τηλεφώνημα που έκανα προς την πλευρά σας, των δημοτών σας. Πώς καταλήξατε λοιπόν στο να υποβάλλετε τελικά την ένσταση? Είχατε κάποια διλήμματα εξ αρχής? Και θα πάμε μετά στο περιεχόμενο. Πάμε στο συνέστημα, πάμε στην προετοιμασία καταρχήν. Να σας πω το εξής, εγώ πάντα μιλάω όταν πρέπει να μιλάω και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Δηλαδή, το να βγαίνουμε να λέμε πράγματα τα οποία θα κάνουμε ή θα γίνουν ή δεν θα γίνουν,
Πραγματικά είχαμε ενδιασμούς, όχι στο αν θα πρέπει να κάνουμε την ένσταση ή όχι. Έπρεπε να στηρίξουμε νομικά, σωστά, με τους δικηγόρους, την ένσταση που έπρεπε να κάνουμε. Και αυτή η ένσταση την κάνω εγώ, είναι κατά της εκλογικής διαδικασίας, αλλά δεν την κάνω εγώ, την κάνει όλη η ομάδα μου, η ομάδα το συνδυασμό, η οποία κατέβηκε να διεκδικήσει το Δήμο. Και επειδή εμείς πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι αρχή ολονών πρέπει να είναι ίδιες οι συνθήκες και για τους τρεις συνδυασμούς, εκτιμούμε λοιπόν ότι για τον ένα συνδυασμό δεν ήταν ίδιες οι αρχές όπως ήταν για μας, γι' αυτό και καταλήξαμε στο γεγονός και καταθέσαμε την ένσταση. Δεν μιλούσαμε ως τώρα, δεν έπρεπε να μιλήσουμε, ούτε τώρα πρέπει να μιλάμε. Διαδικαστικά, επειδή ο κόσμος θέλει να μάθει, λέμε ότι εμείς καταθέσαμε μια συγκεκριμένη ένσταση, η οποία θα εκδικαστεί στις 16 του μηνός, στις 16 Ιουλίου, από τετριμελές διοικητικό και δικαστήριο του νομού μας. Και εκεί οι έγκριτοι νομικοί, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα τη δουλειά από εμάς, θα αποφασίσουν αν αυτά που εμείς υποστηρίζουμε είναι σωστά ή δεν είναι. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο, για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας την ουσία της δικής σας πρότασης πλευράς ή διαδικασίας, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Πώς στοιχειοθετείτε, πώς δένετε δηλαδή αυτή εδώ την ένσταση, πού βασίζεστε, ποιο λάθος επισημαίνει. Υπάρχουν πολλά πράγματα, τα οποία το πιο βασικό κομμάτι είναι η ποσόστοση των γυναικών. Κάθε συνδυασμός είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να έχει το 1 τρίτο των εκλεγμένων δημοτικών του συμβούλου γυναίκες. Ο Ιασμός βγάζει 27, θα έπρεπε να έχει 9 γυναίκες. Mm-hmm. 9 γυναίκες δεν είχε ο συνδυασμός του κυρίου Ερδογάν, είχε 8. Και γι' αυτό το ένα τοπικό διαμέρισμα του Ιασμού απορρίφθηκε και δεν είχε υποψηφίους εκεί. Στη διάρκεια είχε από τον νόμο το δικαίωμα αντικατάσταση δημοτικών συμβούλων. Να βγάλει κάποιους και να βάλει κάποιους. Εκεί λοιπόν έβγαλε 3 γυναίκες και έναν άντρα, mm-hmm, και έβαλε 4 άντρες. Έτσι έπεσε το ποσοστό, το αντίστοιχο 30% στο 15%. Αυτό κατά την εκτίμηση των νομικών μας είναι παράτυπο, παράνομο. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει το δικαστήριο. Και από τη στιγμή που εμείς είχαμε ένομο συμφέρον, γιατί ο κύριος Ερδογάν, κάποιοι που δεν ψήφισαν Αμούτζα ή ΙΣΜΕΤ, είχαν λόγους και ψήφισαν Ερδογάν. Αν ο κύριος Ερδογάν δεν ήξερε να τοποθετήσει σωστά το συνδυασμό του, δεν έφταιγε ούτε ο κύριος Ισμέτ, ούτε ο κύριος Αμούτζας, ούτε οι άνθρωποι του που τελικά διασύρθηκαν. Στο ανθρώπινο επίπεδο, ναι, αν κερδίζετε εσείς τις εκλογές, θεωρείτε ότι ο κύριος Ισμέτ θα κατέθετε μια αντίστοιχο περιεχομένου ένσταση? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και το μεγάλο ερώτημα προέρχεται από το εξής γεγονός. Όταν ο κύριος Ερδογάν έχασε τις εκλογές, με περισσό θράσος βρεθήκαν στο τζαμί του Ιάσμου, και εμένα μου αρέσει να λέω αλήθεια. Στο τζαμί του Ιάσμου με τον κύριο Πρόξενο αγκαλιαστήκαν και είπαν ότι τώρα ψηφίζουμε όλοι ΙΣΜΕΤ. Δεν ξέρω με τι τρόπο θα κάνει αντιπολίτευση, αν τελικά δικαιωθεί, πώς θα γίνει η αντιπολίτευση, όταν από την αρχή ήταν διαφορετικές οι απόψεις του, αλλά πιστεύω ότι θα έκανε το ίδιο πράγμα και ο κύριος ΙΣΜΕΤ. Δηλαδή, αν εγώ κέρδιζα τις εκλογές, θα έκανε ένσταση που πιθανά να την κέρδιζε ή να την έκανε κι αυτός. Πάντως, αν θέλουμε να δούμε και να τρέξουμε στο παρελθόν, και νομίζω ότι η αντίστοιχη αναζήτηση έγινε και από τον τοπικό τύπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχε μια συναφής διάθεση πριν από κάποια χρόνια. Σημειώθηκε στο Δήμο, εκδηλώθηκε στο Δήμο της Αιγύρου, mm, όπου εκεί επαναλήφθηκε η εκλογική διαδικασία. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μιλάμε για τα τοπικά δικά μας. Σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Πάρα πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι. Μπορεί να συμβεί κάτι εκ του πονηρού και μπορεί να συμβεί και κάτι εσκεμμένο και μπορεί να συμβεί και κάτι λάθος. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως τα επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη, η οποία είναι άμεμπτη και αποφασίζει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Και παρότι, κύριε Δήμαρχε, εσείς μιλάτε με πολύ μεγάλο σεβασμό για την, και με εμπιστοσύνη στην, δείχνετε εμπιστοσύνη στην κρίση των ανθρώπων, των δικαστικών λειτουργών των ανθρώπων, των διακών της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν φαίνεται να έχετε τα ίδια συναισθήματα απέναντι στο ελληνικό κράτος. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το βράδυ των εκλογών μιλήσατε με πολύ μεγάλη πικρία για το ελληνικό κράτος. Ναι, και εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, εγώ και οι συνεργάτες μου δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς ζούμε σε έναν ιδιαίτερο Δήμο. Και ο ιδιαίτερος Δήμος αυτός είναι κατασκεύασμα της πολιτείας. Η πολιτεία κατασκευάζει. Λόγω επιλογών ιδιαίτερα. Λοιπόν. Η Δήμη τα πάντα τα κάνει η πολιτεία. Έτσι. Η πολιτεία κάνει, το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει τον Καλλικράτη. Και είπε ο Καλλικράτης,
θα είναι για το Δήμο Ιάζ μου αυτός. 75% μουσουλμάνοι, 25% χριστιανοί. Αυτό κατ' εμέ δεν είναι δημοκρατικό. Αν υπάρχει δυνατότητα δημοκρατίας θα πρέπει να υπάρχει. 50-50 εκτιμώ ότι θα πρέπει να βγει μουσουλμάνος δήμαρχος να τον ψηφίσω και εγώ. Να βγει ο πιο άξιος, αυτός όμως που θα ψηφιστεί από το 50% μιας συγκεκριμένης μάζας ανθρώπους, όπως είναι η μειονότητα. Εδώ στον Ιάζ μου χτυπάνε οι καμπάνες των πάντων. Δηλαδή δεν θέλω να λέω περισσότερα πράγματα. Μα μουσουλμάνος υποψηφίους έχω κι εγώ. Αυτοί δεν είναι Τούρκοι. Αυτοί τι είναι. Εμείς βγάζαμε 9 μειονοτικούς δημοτικούς συμβούλους που θα διοικούσαν τον Ιάζ μου, αν εγώ γινόμουν δήμαρχος. Και 7 χριστιανούς. Από την άλλη μεριά δηλαδή οι δικοί μου άνθρωποι οι οποίοι δεν τους δέχεται ο Ισμέτ. Και αυτοί θέλουν να προσφέρουν. Ούτε ο Ερδογάν τους ήθελε, ούτε ο Ισμέτ τους ήθελε. Ήταν άνθρωποι με προσωπικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει στην κοινωνία του Ιάζμου. Σας λέω εγώ, Νεσδέ τα ανέβασε, ήταν αντιδήμαρχός μου και ανέβασε 2 φορές την ομάδα Δέλτα Εθνική. Σας λέω πιο παλιά, η Μπιλγκέη, ο οδοντίατρος, ήταν η πρώτη μουσουλμάνα αντιδήμαρχος στην Ευρώπη και έκανε τον πολιτιστικό σύλλογο μειονότητος στον Ιάζμο. Σας λέω, ο άλλος ήταν οικονομολόγος και έφερε τα περισσότερα συγκροτήματα της μειονότητας στον Ιάζμο. Χάσανε οι χριστιανοί οι μουσουλμάνοι. Χάσανε οι χριστιανοί οι μουσουλμάνοι που ήρθε το καραβάνι της ειρήνης 2 φορές στο κοπτερό και από τότε έχει να πατήσει. Εμείς θέλουμε να μην έχουμε διορισμένο δήμαρχο. Έτσι ο δήμαρχος είναι διορισμένος. Και να σας πω κάτι, γιατί έχω πικρία για το ελληνικό κράτος. Για όλη την Ελλάδα σταματάνε οι εκλογές την Παρασκευή στα μεσάνυχτα. Ναι, είναι σαφές εκλογές. Δεν μιλάει κανένας. Από την Παρασκευή το μεσημέρι αρχίζει το τουρκικό κανάλι, το κρατικό, να βομβαρδίζει μόνο στον Ιάσμο. Ισμέτ, Ισμέτ, Ισμέτ. Και ένα διάβημα από την πολιτεία δεν γίνεται. Να σεβαστούμε τους νόμους του κράτους. Δεν μιλάει για τη Φιλίρα. Δεν διαφημίζει κάποιον στη Φιλίρα, ούτε στην Κομωτινή. Διαφημίζει στον Ιάσμο όπου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει ένας μεικτός χριστιανικός συνδυασμός με μουσουλμανικό και υπάρχει ένας αμυγές ή 2 αμυγές. Ναι, ο δεύτερος είχε πάρα πολλούς χριστιανούς. Και εγώ χαιρέτησα το γεγονός ότι στον κύριο Ερδογάν πήγαν πάρα πολλοί χριστιανοί και πήρε πάνω από 500 χριστιανικούς σταυρούς. Και αυτό είναι υπέροχο. Είναι καταπληκτικό. Εγώ θα ήθελα ο μισός συνδυασμός του κυρίου Ισμέτ να ήταν χριστιανοί και να εκλέγονται. Δεν θα είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κανένα, θα το χαιρόμουν και θα το επικροτούσα. Όπως επικρότησα το γεγονός που πήγαν στον Ερδογάν. Με προβληματίζει όμως και έχει, πλανάται ένα τεράστιο γιατί ένας τέος δήμαρχος, ένας πολιτικός μηχανικός με γνώσεις, με εμπειρία στην πολιτική, να κάνει τόσα λάθη συσσωρευμένα, ένα πίσω στο άλλο. Τι υπονοείτε? Τουλάχιστον ότι δεν είναι άγνοια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπεύθυνος για την ποσόστοση είναι ο αρχηγός του συνδυασμού. Υπεύθυνος, αν είχα εγώ 7 γυναίκες, θα ήμουν εγώ. Και δεν θα μπορούσα να κατεβάσω συνδυασμό. Κανένας άλλος. Ούτε ο δικηγόρος μου, είστε νομικός, έγκριτος, έχετε διδακτορική διατριβή, έχετε τα πάντα, τα ξέρετε πολύ καλά. Όταν εγώ στείνω ένα συνδυασμό, παίρνω μαζί μου ανθρώπους που θέλουμε να διοικήσουμε. Και εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Πρέπει να διοικήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν γίνεται στον Ιάσμο τίποτα. Το ότι εγώ πήρα 2.000 μουσουλμανικούς σταυρούς, τι σημαίνει? Ότι δεν θέλουν τον Ισμέτ. Κάποιοι όμως τον επιβάλλουν. Μα δεν τον θέλουν, αλλά κάποιοι τον επιβάλλουν. Τελικά με τι αναμετρηθήκατε, κύριε Δημαρχέ, σε αυτές τις εκλογές? Με ποιους αναμετρηθήκατε? Και θέτω το ερώτημα. Με Πέτρες Ξύλα. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας κατ' εμέ, αλλά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα όταν άλλα κέντρα αποφασίζουν για μας. Όταν άλλα κέντρα αποφασίζουν για το δημότιο του Δήμου Ιάσμου, εγώ νιώθω υπερήφανος και με τίμησε η μειονότητα. Εμένα η μειονότητα με λατρεύει, με τίμησε. Δεν σας λέω για το χριστιανικό στοιχείο που πήραμε το 95%, αλλά σας λέω ότι στον Ιάσμο, στο δημοτικό διαμέρισμα του Ιάσμου, γι' αυτό μιλάμε για Καλλικράτη, εμείς έχουμε 78%. Καταλαβαίνετε, οι δικοί μου σύμβουλοι έχουν 1.300 σταυρούς και αυτοί βγαίνουν με 50 και 60. Αυτό δεν λέει τίποτα άλλο. Εμείς θέλουμε τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς χρώματα. Τοπική αυτοδιοίκηση που να παλεύει για τα συμφέροντα των δημοτών. Γίνεται στον Ιάσμο τώρα βιολογικός καθαρισμός και δεν το διαφημίζει κανένας. 12,5 εκατομμύρια. Λέει, γιατί είναι έργο του Αμμούτζα. Ή τελειώνει το λύκειο, τελειώνει το σχολείο. Τελειώσαν τόσα πράγματα και δεν βγαίνει ένας να πει. Γιατί? Γιατί έχουν γύμνια. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Και εγώ προκαλώ να καθίσουμε με τον κύριο Ισμέτ και να κάνουμε ένα απολογισμό. Όλοι οι δήμαρχοι το κάνουν. Να κάνουμε ένα απολογισμό. Τι έγινε τα 3,5 χρόνια. Θεωρείτε ότι αυτό το χρονικό διάστημα ο Δήμος χαρακτηρίζεται από εσωστρεφία και η Δημοτική Αρχή, η Διοίκηση?
ο Δήμος χαρακτηρίζεται από το Ίσια Αλλάχ. Ειλικρινά δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε και στελέχη, διότι τα στελέχη, όταν ένας δήμαρχος αναγκάζεται να βάλει τη γυναίκα του υποψήφια, και με πίκρα το λέω, σημαίνει ότι δεν έχει στελέχη ικανά να έρθουν κοντά του. Και γι' αυτό δεν έρχονται και πολλοί άνθρωποι. Με μισό συνδυασμό κατέβηκε και ο κ. Σπέτ. Δεν έχει τα στελέχη που πρέπει να τραβήξουν τον Άραμπα. Δεν υπάρχουν αυτά τα στελέχη. Γι' αυτό και εγώ επαναστατώ και λέω, από τη στιγμή που τα καλύτερα στελέχη δεν πηγαίνουν εκεί, θέλουν διέξοδο και θέλουν να προσφέρουν. Και πού να προσφέρουν? Όχι μόνο στη μειονότητα η μειονοτική, και στους χριστιανούς η μειονοτική. Αν τελικά δεν ξέρουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, θα τη δούμε λοιπόν Τετάρτη 16 του μηνός στις 10 το πρωί, αποφασιστεί η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πόσο έτοιμος είστε να περάσετε ξανά μια ψυχοφθόρα διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε. Και το λέω αυτό διότι εσείς μου προσδιορίσατε τα χαρακτηριστικά αυτού του Δήμου. Ότι είναι ένας κατασκευασμένος Δήμος, ότι υπάρχουν συμφέροντα με τα οποία αναμετρηθήκατε και θα αναμετρηθείτε ξανά. Ναι. Με τους συνεργάτες μου όμως μιλάμε σε καθημερινή βάση. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Θα ακούσουμε όμως και τον κόσμο. Αν ο κόσμος αποφασίσει και δεν θέλει να πάμε σε εκλογές, θα πάμε, τον αφήσουμε έτσι. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα αποφασίσουμε αν εμείς θα πρέπει να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και να σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι από τους συνεργάτες μου δεν μένουν στα καθεστημένα. Παλεύουν για να παλεύουν. Παλεύουν για να δείχνουν ότι υπάρχουν. Να δείχνουν το στίγμα τους. Και θέλουν να προσφέρουν. Και σας πληροφορώ, αν παρελπίδα δεν γίνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι θα ξαναπάμε σε εκλογές και μείνουμε, θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Θα παλέψουμε από την αντιπολίτευση. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, νομίζω πως όχι. Όσο σας γνωρίζω, νομίζω ότι ποτέ δεν σταματάτε να παλεύουμε. Θα παλεύουμε για το κοινό καλό, αφού εκεί μένουμε, εκεί μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν μπήκαμε στο στίβο της πολιτικής. Είμαστε η υπηρέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και χαρά μας, αν μπορούμε να πάμε μια πέτρα στο χωριό μας παραπάνω, στο Δήμο μας παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη 16 του μηνός. Θα είμαστε όλοι εκεί για να καταγράψουμε και αυτό το γεγονός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, χωρίς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου Πουρτσίδη. Καληνύχτα σας.